Hi-Tech. Οι ερευνητές μελετούν εδώ και πολλά χρόνια τις αντιβακτηριακές ιδιότητες που έχει ο χαλκός, ειδικά όσον αφορά τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Στο Σαντιάγο της Χιλής, μια μονάδα που ειδικεύεται στα παιδικά εγκάβματα χρησιμοποιεί ειδικές γάζες που είναι φτιαγμένες από ένα υλικό που περιλαμβάνει χαλκό. Η γάζα έχει δημιουργηθεί από χιλιανούς ερευνητές οι οποίοι κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν τα βακτήρια, τους μύκητες και την επέκταση των ιών. Με αυτόν τον τρόπο, τα νοσοκομεία μπορούν να γίνουν ασφαλέστερα και πιο καθαρά, όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για τους γιατρούς. Όταν τα βακτήρια έλθουν σε επαφή με τον χαλκό, ο χαλκός βγάζει ιόντα που διαπερνούν τα κυταρικά τυχώματα. Μεταβάλλουν τη διαδικασία του μεταβολισμού στα βακτήρια, σκοτώνοντάς τα. Το υλικό που είναι γνωστό ως Incoper δημιουργήθηκε από την εταιρεία Coper Andino. Το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να αντικαταστήσει νοσοκομιακά σκουφάκια, ποδονάρια, χειρουργικές ποδιές, μαξιλαροθήκες και άλλα είδη που είναι φτιαγμένα από μη υφάνσιμα υλικά. Αρχίσαμε να κάνουμε τεστ και τελικά καταφέραμε να φτιάξουμε ένα μη υφάνσιμο υλικό με χαλκό που έχει βιοκτόνες ιδιότητες. Δηλαδή σκοτώνει τους μύκητες, τα βακτήρια και τους ιούς που έρχονται σε επαφή με το υλικό. Άρα μειώνονται οι μολύνσεις. Περιορίζονται οι μολύνσεις που περνούν από τον ασθενή στον γιατρό και από τον γιατρό στον ασθενή. Οι υπεύθυνοι της χιλιανής εταιρείας υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο υλικό σκοτώνει το 90% των βακτηρίων και των ιών που έρχονται σε επαφή μαζί του. Πρόκειται για ένα σημαντικό λοιπόν βήμα στην καταπολέμηση των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων.